Μια σειρά μαθημάτων με θέμα «Η Εκκλησία του Θεού και η αρπαγή της Εκκλησίας». Η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα διαβάσουμε σήμερα τη σελίδα 1051, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον Α, 3ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, γάμα 14. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς ταχύτερον. Αλλά εάν βραδίνω, δια να εξεύρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστε είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αναντηρήτως, το μυστήριο της ευσεβίας στην Εμέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει την αίσα από της πίσεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτούν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων από χιβρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνωσε με ευχαριστίαση πιστή και γνωρίσαντε στην αλήθεια. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνεται με ευχαριστίαση, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ο Θεός αποφάσισε στην Παλαιά Διαθήκη να δημιουργήσει ένα λαό, το λαό Ισραήλ, μέσα από τον οποίο και στον οποίο θα δώσει το λόγο του, θα δώσει με το Μωυσή τον νόμο του, ώστε να αποκαλύψει καθαρά στους ανθρώπους που δεν γνώριζαν μέχρι τότε, να αποκαλύψει καθαρά στους ανθρώπους τι είναι αμαρτία. Αποκαλύπτοντας την αμαρτία, τους αποκαλύπτει καθαρά επίσης τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, τι δεν είναι αμαρτία. Τι είναι δηλαδή το θέλημα του Θεού, τι είναι αυτό το οποίο δεν θέλει ο Θεός. Επιπλέον, τους έδωσε και την αποκάλυψη, τη φανέρωση της διόρθωσης της αμαρτίας. Πώς διορθώνεται, με την επιστροφή, τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Και έτσι ο λαός Ισραήλ, ένας λαός θα λέγαμε περιούσιος, όπως τον έλεγαν και ήταν τότε, ήταν αυτός ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε την επίσκεψη του Θεού πάνω στο όρος Σινά, όπου εκεί ο Θεός αποκάλυψε το πρόσωπό του εν δυνάμει. Μάλιστα, τόσο έντονη ήταν η παρουσία του Θεού εκεί που ο Μωυσής είπε «έμφοβος, έντρομος είμαι» από την παρουσία του Θεού. Και όταν κατέβηκε κάτω προς το λαό Ισραήλ, αφού του έδωσε ο Θεός τις εντολές του χαραγμένες με το λόγο του σε πλάκες που ο Θεός έφτιαξε, ήταν τόσο έντονη η παρουσία του Θεού και η δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Μωυσή, που ο λαός Ισραήλ είπε «δεν αντέχουμε να σε βλέπουμε, δεν αντέχουμε να βλέπουμε το φως και τη λάμψη του φωτός που υπάρχει στο πρόσωπό σου». Γι' αυτό και ο Μωυσής αναγκάστηκε και έβαλε ένα κάλυμα, σκέπασε το πρόσωπό του για κάποιες μέρες με ένα ύφασμα, ώστε να μπορούν χωρίς να ενοχλούνται από το φως να ακούνε τις εντολές του Θεού. Βέβαια, οι εντολές του Θεού αυτές, ο νόμος δηλαδή του Μωυσή, καθόλου δεν ωφέλησαν το λαό Ισραήλ, τουλάχιστον ως προς την περίπτωση της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής. Τους είπε βέβαια ο Θεός ότι αν εκτελέσετε τις εντολές μου, όλες έχετε ζωή αιώνιαν. Αλλά μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας, επειδή είναι πλάσμα δημιουργημένο από το Θεό από χώμα. Μέσα λοιπόν στον άνθρωπο υπάρχει
ο νόμος της αμαρτίας, τον οποίον ο διάβολος ισχυρότερο ον άγγελος και μάλιστα πρωτεύων άγγελος χερούβε επισκιάζων κατάφερε να πλανήσει και καταφέρνει να πλανήσει όλους τους ανθρώπους και τους γεμίζει με το δικό του θέλημα, που είναι βέβαια η παράβαση και η ανομία στο Λόγο του Θεού. Και έτσι πέρασαν από το 1500 που δόθηκε ο νόμος μέχρι το 0, 1500 χρόνια, ο λαός Ισραήλ με τον νόμο, τα έθνη με τα είδωλα και με τους ψεύτικους θεούς, και σωτηρία στους ανθρώπους δεν υπήρχε. Μέχρι που έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και εξεπλήρωσε ο Θεός το υπέροχο σχέδιό του, το μυστήριο της ευσεβίας δηλαδή εξεπληρώθη, το οποίο είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή έγινε άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Θεός είναι τριαδικός, τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, τριαδικός Θεός, και τριαδικός Θεός, μην πάει το μυαλό σας ότι είναι τρεις οντότητες, είναι μία υπόσταση με τρία πρόσωπα. Όπως ακριβώς εκεί τουλάχιστον εγώ κατάλαβα την τριαδικότητα του Θεού με απλό τρόπο, γιατί είναι ένα μυστήριο η τριαδικότητα του Θεού που δεν μπορεί εύκολα το μυαλό του ανθρώπου έτσι όπως έχει πλαστεί περιορισμένα να το καταλάβει. Όμως επειδή ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του, με πρόθεση και κατά την ομοίωσή του, και όταν βεβαίως αργότερα παρένθεσης αναγεννηθεί ο άνθρωπος γίνεται κατά την ομοίωση του Θεού, αλλά ολοκληρωτικά, γιατί και η αναγέννηση είναι εις ελπίδα ζώσα, πρέπει να μείνει μέχρι τέλους ολοκληρωτικά όμοιος με το Θεό ο άνθρωπος, θα γίνει έτσι όπως λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης, δεν εξεύρωμεν μετά τι θέλωμεν είστε, αλλά είναι εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Επιστρέφω λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατά την εικόνα και με πρόβλεψη κατά την ομοίωση του Θεού, άρα είναι αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ένας άνθρωπος αλλά από τρία χαρακτηριστικά: σώμα, που είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και το χαρακτηριστικό της είναι η ζωή, ψυχή, που το χαρακτηριστικό της είναι και η έκφραση της ψυχής, είναι η καρδιά, δηλαδή η θέληση του ανθρώπου, και το πνεύμα, που το χαρακτηριστικό του πνεύματος είναι η λήψη απόφασης, η δυνατότητα λήψης απόφασης, που σημαίνει κρίνω, συγκρίνω, σκέπτομαι και αποφασίζω και ενεργώ. Ο Θεός λοιπόν τριαδικός, όταν ρώτησε στον ουρανό, μας περιγράφει και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ποιος θα υπάγει διημάς για τη σωτηρία του ανθρώπου, τότε ο Λόγος του Θεού είπε: «Ιδού εγώ ο Θεέ, ο μονογενής Υιός του Θεού, ιδού εγώ ο Θεέ, θα πάω με χαρά να κάνω το θέλημά σου». Και το θέλημα του Πατρός ήταν να γίνει άνθρωπος, να λάβει δούλου μορφή, όμοιος με τους ανθρώπους, να γίνει πραγματικά κατά την μορφή ως άνθρωπος, ώστε να έρθει αντιμέτωπος ο διάβολος με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος εν τέλει εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ο Θεός αποφάσισε, επισκέφθηκε τη Μαρία, τη ρώτησε, θα τολμούσα να πω, στην πραγματικότητα της ανακοίνωσε την πρόθεσή του και περίμενε την αποδοχή της. Και όταν η Μαρία κατάλαβε το σχέδιο του Θεού, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα την επισκεφθεί και θα συλλάβει εγγαστρή για να γεννήσει τον Υιόν του ανθρώπου που θα είναι ο Υιός του Θεού, Υιός Θεού θα ονομαστεί, τότε συμμετέχοντας αποφασιστικά στην απόφαση του Θεού, αποδέχθηκε το Λόγο του Θεού και την πρόταση του Θεού, γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να ρωτήσει πρώτα, χωρίς να ζητήσει από τον άνθρωπο, θα τολμούσα να πω, την άδεια να το κάνει. Στην πραγματικότητα δεν ζητάει την άδεια, αλλά ζητάει την πίστη του ανθρώπου
Δηλαδή να τον εμπιστευθεί ότι αυτό που σκέφτεται ο Θεός να κάνει στη ζωή του ανθρώπου είναι το τέλειο έργο. Και έτσι γεννήθηκε ο Χριστός, όπου κάποια στιγμή στα 30 του χρόνια έπραξε το ιδιαιτέρως παράδοξο πράγμα. Ο Υιός του Θεού, ο αναμάρτητος Υιός του ανθρώπου, πήγε στον Ιορδάνη να βαφτιστεί εν ύδατη από τον Ιωάννη, βάφτισμα μετανοίας. Και αυτό είναι παράδοξο, ο αναμάρτητος να δεχθεί να βαφτιστεί ή να πάει να βαφτιστεί βάφτισμα μετανοίας. Και θα ήταν εντελώς παράδοξο αν δεν γνωρίζαμε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν είχε άλλη εντολή από τον Πατέρα παρά μόνο να ταπεινώσει τον εαυτό του, να ταπεινώνει τον εαυτό του, γενόμενος πάντοτε υπήκοος προς τον Θεό, μέχρι θανάτου, δανάτου δε σταυρού. Και η πρώτη εντολή του Θεού, του Πατρός του προς Αυτόν, όταν άρχισε, για να αρχίσει πιο σωστά η διακονία του Ιησού του Ναζωραίου, ήταν πήγαινε, κατ' εντολή του Θεού, να βαφτιστείς εν ύδατι υπό του Ιωάννου του Βαφτιστού. Ο Ιωάννης παραξενεύτηκε, ο Ιησούς, ο Κύριος μας, επέμενε λέγοντας ότι πρέπει να πράξουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή η δικαιοσύνη του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού, οι εντολές του Θεού για τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και έτσι ο Ιωάννης αποδέχθηκε. Βέβαια, είχε συνέπειες πάντοτε ευλογημένες, άγιες και ένδοξες η οποιαδήποτε αποδοχή στο Λόγο του Θεού. Όταν βαφτίστηκε αμέσως άνοιξαν οι ουρανοί για Αυτόν και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς επ' Αυτόν και κάθισε επάνω σε Αυτόν και φωνή ακούστηκε από τον ουρανό «Ούτως είναι ο Υιός μου ο μονογενής», που δεν τελειώνει εδώ, εις τούτον ευαρεστήθην, εις τον οποίον ευαρεστήθην. Και πότε ευαρεστήθη ο Πατέρας, τώρα που έπραξε το παράδοξο ο αναμάρτητος να βαφτιστεί βάφτισμα μετανοίας, υποτασσόμενος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Κήρυξε επί της γης 3,5 χρόνια και αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών καταρχάς. Έφερε μια ιδιαίτερη νέα διδασκαλία, υγιένουσα διδασκαλία σωτηρίας και τέλος ελευθέρωσε και ελευθερώνει από τότε τους δικαίους εχμαλωτιστέντας από το διάβολο ανθρώπους. Στα 3,5 χρόνια συνελήφθη, σύμφωνα με τις γραφές, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού που περιέγραψε στους μαθητάς του, ονειδίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε, απέθανε με θάνατο επικατάρα του ανθρώπου, ετάφη για 3 μέρες όπου σαν ψυχή κήρυξε και προς τους νεκρούς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο του Θεού, και την 3η μέρα ο Πατέρας τον αναμάρτητο Υιό ανέστησε και έτσι συνετρίβει ο διάβολος από άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος ήταν και είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και είναι αυτός τον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων δυνάμεων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει Αυτόν Κύριον. Αυτός λοιπόν ο Ιησούς 40 μέρες έμεινε επί της γης διδάσκων και αποκαλύπτων τους μαθητάς του την καλή συνέχεια που ο Θεός είχε προγραμματίσει και την 50η ημέρα, την 40η ημέρα ανελήφθη δίδοντας συγκεκριμένη εντολή στους μαθητάς του εν γέννη «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως ότου λάβετε δύναμη». Πότε? Όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Πρώτα θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας και ύστερα θα λάβετε δύναμη και τότε με αυτή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα πάτε σε όλη την Οικουμένη, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο του Θεού
περί του Ιησού Χριστού, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού περί της θυσίας του Ιησού Χριστού, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Δηλαδή, εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε πράγματι η επαγγελία του Πατρός, ξεκίνησε το μεγάλο θαύμα που λέγεται Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εκείνη την ημέρα δημιούργησε ο Θεός την Εκκλησία του Χριστού, για την οποία στον καιρό της σαρκός αυτού ο Κύριος μας, όταν ρώτησε τους μαθητάς του τι να με λέγουσι οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, απάντησαν ότι σε λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ιερεμίας, ένας των προφητών. Παρέλειψαν να πούν τις ύβρις που έλεγαν για τον Ιησού, και ξαφνικά ο Πέτρος, ο Σιμεών τότε, είπε «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θα τολμούσα να πω, επίνεσε τον Πέτρο λέγοντας «Αυτό Πέτρο δεν είναι δική σου γνώση, δική σου γνώμη, δική σου άποψη, αυτό είναι αποκάλυψη του Πατέρα μου προς τους ανθρώπους και τώρα προς εσέ. Ο Πατέρας μου σου αποκάλυψε ότι εγώ είμαι ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να γνωρίσει αυτό εάν δεν το αποκαλύψει ο Πατέρας ο Ουράνιος, και θα δούμε αργότερα με την Αναγέννηση. Και συνέχισε, «Συ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα την αποκάλυψη, αυτή την αλήθεια ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πάνω σε αυτή την αποκάλυψη του Πατέρα μου, σε αυτή την φανέρωση της αλήθειας του Πατέρα μου στους ανθρώπους, εγώ ο Ιησούς θα οικοδομήσω τη δική μου εκκλησία και πειλεάδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής». Και πράγματι, σύμφωνα με τα λόγια του και σύμφωνα με τον προφητικό λόγο, την ημέρα της Πεντηκοστής δημιούργησε ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω ένα πρόσωπο μοναδικό, την ύμφη του Χριστού, την Εκκλησία του Χριστού. Την Εκκλησία του Χριστού που είναι ένα μέγα θαύμα. Δεν δημιουργήθηκε με ανθρώπινη προσπάθεια ή ανθρώπινες ενέργειες, και δεν δημιουργείται με τέτοιες ανθρώπινες προσπάθειες ή ενέργειες. Την Εκκλησία του Θεού τη δημιουργεί μόνο ο Χριστός, καθώς ο Θεός φανερώνει, δίδει αυτή την τρομακτική αποκάλυψη ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι ο Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος πιστέψει με αποκάλυψη Θεού, τότε ο Πατέρας τον αναγεννάει εις ελπίδα σώσα για κληρονομιά, άφθαρτο, αμίαντο, αιώνια, ουράνια, που είναι επεφυλαγμένη στους ουρανούς για μία συγκεκριμένη ημέρα, την αρπαγή της Εκκλησίας. Και από τότε υπάρχει η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού, μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστόν, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, και είναι αυτός ο οποίος πληρεί τα πάντα εν πάση μέσα στην Εκκλησία του. Είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, είναι ο Κύριος και ο Θεός μας, είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, που δημιουργεί Εκκλησία, που αποτελείται από έθνος Άγιων, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, ένα λαό που δεν βρέθηκε μόνος του, αλλά τον απέκτησε ο Θεός. Τον απέκτησε ο Θεός με τη θυσία του Χριστού, με αποστολή να εξαγγείλει τις αρετές εκείνου, ο οποίος μας εκάλεσε όλους, τα μέλη της Εκκλησίας, εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Κεφαλή λοιπόν της Εκκλησίας είναι ο Χριστός.
δύναμη της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία έχει απόλυτη εξουσία πρώτον από την κεφαλή της τον Ιησού Χριστό, που είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων και στον οποίον έχει δοθεί πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Δεύτερον, έχει δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς πληρεί, ζωοποιεί την Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο. Και τρίτον, είναι ένα δημιουργημένο από το Θεό σώμα, το σώμα του Χριστού, που αποτελείται από μέλη, το πνευματικό σώμα του Χριστού επί της γης, που αποτελείται από μέλη, και τα μέλη είναι αυτοί οι οποίοι, αφού τους απεκαλύφθη, επίστευσαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού τους όντως, επεκαλέστησαν το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας τους έσωσε και ο Ιησούς Χριστός τους πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Σώμα λοιπόν του Χριστού με μέλη τον κάθε έναν, τον οποίον ο Χριστός και μόνο ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία Του, καθώς τον έσωσε ο Πατέρας και τον αναγέννησε και ο Ιησούς τον προσθέτει για να του δώσει δια Πνεύματος Αγίου δύναμη να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο, ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, της ουράνιας και της γήινης αιώνιας Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τώρα, ποιοι είναι οι άνθρωποι, τι είναι οι άνθρωποι τους οποίους προσθέτει ο Χριστός? Είπαμε για τον παλαιό Ισραήλ, η Εκκλησία του Χριστού είναι ο Ισραήλ του Θεού, ο νέος Ισραήλ, ο αιώνιος, ο ουράνιος, τον οποίο προσθέτει, όπως είπαμε, στην Εκκλησία Του, και θα δούμε άλλη μέρα πώς την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, την Εκκλησία του Θεού. Πρώτα να δούμε ποια είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Δέστε μεταξύ σας ότι δεν είστε πολύ σοφοί, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ευγενείς, ούτε σπουδαίοι και σημαντικοί, αλλά τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός και δια του Ιησού Χριστού προσέθεσε στην Εκκλησία. Τα ασθενή, τα αδύναμα του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός και πρόσθεσε δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία. Τα αγενή του κόσμου τούτου εξέλεξε και πρόσθεσε στην Εκκλησία και τα μη όντα. Αλλά προσθέτοντας στην Εκκλησία τους ανθρώπους αρχίζει η μεταμόρφωση». Περιγραφικά λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το μωρόν του κόσμου τούτου, το οποίο εξέλεξε ο Θεός, το μετατρέπει σε μωρόν του Θεού που είναι σοφότερο των ανθρώπων, και το ασθενές του κόσμου τούτου, το οποίο εξέλεξε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός το μετατρέπει σε ισχυρότερο των ανθρώπων. Ας δούμε όμως τώρα ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός. Ποιος είναι, και όταν λέμε αληθινός, όπως τον περιγράφει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί έχουμε πάρει μια στερεά και αμετακίνητη απόφαση, ό,τι λέμε, και με τη χάρη και του Χριστού και τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ό,τι κάνουμε να είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο χριστιανός λοιπόν πρώτα είναι αυτός το οποίος πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αδύνατον ανθρώπινα να συμβεί. Αδύνατον. Εκτός και αν ο Θεός του το αποκαλύψει και μετατρέψει την πίστη του ανθρώπου σε πίστη σώζουσα. Πιο σωστά, το ενδιαφέρον του ανθρώπου για το Θείον, την εξήτηση του ανθρώπου δια της πίστεως προς τον Θεό, τη μετατρέψει σε πίστη σώζουσα με την αποκάλυψη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τότε, εάν τον επικαλεστεί, έρχεται ο Θεός και αναγεννάει τον άνθρωπο με το Λόγο του, τον αγαθό και τη δύναμη του Πνεύματος του, του Αγίου, και τον κάνει νέο κτίσμα. Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ο νόμος του Μωυσή, το κάνει ο νόμος του Χριστού, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο.
αλλάζει τη φύση του ανθρώπου, τη χημεία του ανθρώπου, και έτσι διαλύει τις επιθυμίες της σαρκός, τις αμαρτωλές, και του χαρίζει ο Θεός επιθυμίες σαρκός αγιασμού. Αλλάζει την ψυχή του ανθρώπου, μετατρέπει την καρδιά του ανθρώπου από απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, που θέλει την αμαρτία, σε καρδιά καθαρή που βλέπει το Θεό και θέλει τη δικαιοσύνη του Θεού, και μετατρέπει και το πνεύμα του ανθρώπου, το αλαζονικό, το επιθετικό, το άγριο, σε πνεύμα πράο και ησύχιο, ώστε ο άνθρωπος πια μπορεί να αρέσκεται, να του αρέσει αυτό που αρέσει στο Θεό, να θέλει αυτό που θέλει ο Θεός και να αποφασίζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ένας νέος άνθρωπος, βεβαίως τα χαρακτηριστικά της αναγέννησης πρέπει να διατηρηθούν, γιατί σώζεται ο άνθρωπος δια της πίστεως, αλλά η πίστη είναι ζωντανή και διατηρείται η σωτηρία του, γιατί χάνεται η σωτηρία του ανθρώπου, διατηρείται η σωτηρία του όταν ο άνθρωπος έχει έργα πίστεως. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, δεν φτάνει δηλαδή ότι αλλάζει ο Θεός τον άνθρωπο τον οποίο ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία του, αλλά του δίνει πια όμορφη εντολή. Τώρα, όπως στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε το σημείο της περιτομής της σαρκός, που έτσι ήταν αποδεκτός από το Θεό ο Ισραηλίτης, δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, τώρα η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί, ο Θεός διατάζει να εκπληρώσει ο άνθρωπος τον οποίον πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία του Θεού, να λάβει την περιτομή, την καινούργια, την πνευματική του Χριστού. Δηλαδή να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δηλαδή καθώς συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες των ανθρώπων, να αφαιθούν, να αφαιρεθούν, να εξαφανιστούν μαζί με το σώμα των αμαρτιών της σαρκός διά του βαπτίσματος. Και έτσι ο άνθρωπος τώρα πραγματικά γίνεται νέο κτίσμα. Τα παλαιά παρελήθων, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ένας άνθρωπος που απέκτησε διά του βαπτίσματος μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως. Γιατί πλέον δεν υπάρχει αμαρτία μέσα του που να τον βαραίνει και να του δημιουργεί ενοχές. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει, το βάπτισμα σώζει όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως. Το αίμα δηλαδή του Ιησού Χριστού, γιατί όλα αυτά γίνονται με το αίμα του Χριστού, καθαρίζει και μόνο αυτό τη συνείδηση του ανθρώπου, και έτσι ο άνθρωπος πια δεν έχει ούτε ενοχές, ούτε αμαρτίες, δεν έχει τίποτα που να τον βαραίνει. Τον ελευθέρωσε ο Χριστός, και μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Σε παρένθεση πάλι επιμένω ότι ο άνθρωπος πρέπει να διατηρήσει και την καρδιά του καθαρή και τη συνείδηση του αγαθή, αλλά και τη ζωή του σε αγιασμό. Αυτό είναι η ευθύνη του ανθρώπου. Έλα όμως που ο άνθρωπος δεν μπορεί, και επειδή το ξέρει ο Θεός αυτό, γιατί αυτός μας έπλασε, τότε παίρνει μια ευλογημένη απόφαση ο Θεός και λέει, σε εσάς την εκκλησία μου, στο λαό μου, θα κάνω ένα μεγάλο θαύμα. Θα στείλω το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, να κατοικήσει μέσα σας, ώστε να σας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, να σας θυμίζει το λόγο μου, να σας φανερώνει τα μέλλοντα, να σας ελέγχει, αλλά και μέσα από σας να ελέγχει και τον κόσμο περί αμαρτίας, κρίσεως και δικαιοσύνης. Και το σημαντικότερο απ' όλα, ίσως, να σας δώσει δύναμη
να έχετε την ικανότητα να πράτετε κατά πάντα το θέλημά μου, τη δικαιοσύνη μου, να πράτετε το λόγο μου. Δεν είναι λοιπόν ο Ισραήλ ο παλιός που του λέει αυτό θα κάνεις γιατί αλλιώς θα σου σπάσω το κεφάλι, παραβολικά, μεταφορικά, αλλά λέει ότι εγώ θα σου δίνω δύναμη να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και δεν τελειώνει εκεί. Δεν τον σώζει ο Θεός και τον εγκαταλείπει. Δεν τον δίνει στον Χριστό και τον εγκαταλείπει. Δεν του δίνει το Πνεύμα το Άγιο και λέει τώρα βγάλ' τα πέρα μόνος σου. Αλλά αντιθέτως, ο άνθρωπος ζει μέσα στην απόλυτη παρουσία του Θεού, καθώς η αγάπη του Θεού, γιατί η Καινή Εντολή είναι να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως εγώ σε αγάπησα, και εκτελεστείς των εντολών του Θεού να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, και εκτελεστείς της πρώτης και βασικής εντολής του Θεού να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου και της δυνάμεώς σου. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός για να κάνει εκτελεστή του θελήματός του τον άνθρωπο τον οποίον αναγέννησε και του γεμίζει την καρδιά, τη ζωή, τα πάντα με τη δική του πατρική αγάπη που εκχέεται μέσα σε αυτόν δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι ο άνθρωπος δεν είναι χωρίς πατέρα, αντιθέτως. Αφενός μεν το μεγάλο θαύμα, ένα από τα πολλά θαύματα βέβαια, απολαμβάνει συνεχόμενα την πατρική αγάπη του Θεού, μάλιστα στο ταμείο του όπου ο πατέρας του εκεί του αποκαλύπτεται, τον ακούει εν το κρυπτό και το ανταποδίδει στον φανερό. Όχι μόνο λοιπόν να απολαμβάνει στην πνευματική του ζωή και στη φυσική του ζωή την πατρική αγάπη και ζει μέσα στην πατρική αγάπη, αλλά γίνεται και αποδέκτης της πατρικής αγάπης, ώστε να έχει το παιδί του Θεού μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να έχει την πατρική αγάπη του Θεού. Να αγαπάει τους άλλους με την πατρική αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου. Και ο πατέρας τι κάνει, φροντίζει, προσέχει, αγαπάει, καλύπτει ανάγκες, και όλα τα άλλα που ένας καλός πατέρας φροντίζει για το μέλλον, ένας καλός πατέρας κάνει για τα παιδιά, αυτή την πατρική αγάπη δίδει ο Θεός, ώστε με τέτοια πατρική αγάπη να συμπεριφερόμαστε και να οικοδομούμε ο ένας τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού του δίδει χάρη. Η χάρη του Θεού μας διδάσκει, και ποια είναι η χάρις του Θεού, ο Χριστός. Μας διδάσκει, γιατί ένας είναι ο δάσκαλος μας, ο Χριστός. Ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Χριστός. Μας διδάσκει πώς να ζούμε. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Να ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς στον παρόντα αυτό αιώνα, προσμένοντας την αρπαγή της Εκκλησίας. Η χάρις του Θεού λοιπόν μας διδάσκει, και ο Ιησούς Χριστός κάνει χάρη στη ζωή μας, και όχι μόνο μας διδάσκει, όχι μόνο είναι ο βοηθός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας, αλλά μας λέει και κάτι πολύ σημαντικό. Όταν εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, ζητήστε μου και εγώ θα το κάνω για λογαριασμό σας. Αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις, σου υπόσχομαι, αν μου το ζητήσεις, εγώ να το κάνω σαν να το έκανες εσύ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Η χάρις λοιπόν είναι κάτι το ιδιαίτερο που μόνο ο Χριστός το κάνει πράξη στη ζωή μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά που δεν μπορούμε, αυτά που δεν ξέρουμε, και πολλές φορές ακόμη και αυτά που δεν θέλουμε. Γιατί? Γιατί επεμβαίνει και στη θέλησή μας. Θέλει ο Θεός. Μόνο την άρνησή μας δεν μπορεί να την ξεπεράσει ο Χριστός. Την απιστία μας δεν μπορεί να την ξεπεράσει ο Χριστός.
Και δεν τελειώνει εκεί, αλλά έχουμε και τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, που αυτός είναι ο παρηγορητής μας, είναι ο μεσίτης μας που προσεύχεται στη γη για μας, είναι αυτός που στις ασθένειές μας συμβοηθεί, και θέλω να το διαβάσω αυτό από μέσα, γιατί είναι το έργο του Πνεύματος του Αγίου. Διαβάζω: «Ως αυτός δε και το Πνεύμα υπέρ μεσιτεύει για τις αδυναμίες μας, επειδή γνωρίζει ότι πώς πρέπει να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Και έρχεται αυτός και προσεύχεται χρησιμοποιώντας το σώμα μας, το στόμα μας προς τον Θεό, γιατί ξέρει ότι ο Θεός γνωρίζει το πνεύμα το οποίο προσεύχεται για μας. Έχει το ίδιο φρόνημα με το πνεύμα». Δηλαδή δεν είναι ότι μας δίνει την αγάπη του ο Θεός, δεν είναι ότι κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας, αλλά έρχεται ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας και λέει: «Φύγετε από τη μέση εσείς, τώρα εγώ αναλαμβάνω για σας». Παίρνει δηλαδή, αδερφοί, είναι φοβερά αυτά που κάνει ο Θεός, παίρνει τη διοίκηση του εαυτού μας. Και όχι μόνο παίρνει τη διοίκηση, την κυβέρνηση του εαυτού μας, αλλά λέει ο Λόγος του Θεού: «Όσοι δεν διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι αληθινά παιδιά του Θεού». Που σημαίνει: άφησε τον να πάρει τη διακυβέρνηση της προσωπικής σου ζωής. Άφησε τον αυτόν. Μέσα λοιπόν σε τέτοιες συνθήκες, το να χάσουμε τη σωτηρία μας, είμαστε αναπολόγητοι. Αναπολόγητοι. Τι να πούμε στο Θεό? Και όταν ο Θεός έρχεται και λέει: «Τι ήτανε να κάνω και δεν το έκανα για σένα», σημαίνει ότι αυτά που είπαμε ότι έκανε και κάνει ο Θεός στη ζωή μας, τα οποία είναι υπερβολή της δυνάμεως και της δόξης του Θεού, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που ο Θεός κάνει και δεν τα ξέρουμε. Γιατί αυτά που ξέρουμε είναι, αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Άρα λοιπόν πραγματικά είμαστε αναπολόγητοι. Αλλά και επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε ότι πραγματικά με αυτόν τον τρόπο είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν είμαστε αδέσποτοι, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Είμαστε σώμα Χριστού. Είμαστε εκκλησία Θεού ζώντος. Είμαστε ο οίκος του Θεού του ζώντος. Είμαστε ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Μόνο που λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί που διαβάσαμε, ότι πρέπει να εξεύρεις τώρα πως πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκον του Θεού, ο οποίος, στον οίκον του Θεού, στο σπίτι του Θεού, ο οποίος είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Πολύ δε περισσότερο, καθώς το Πνεύμα του Άγιο έχει προφητεύσει ότι τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα αποστατήσουνε, και για να αποστατήσεις πρέπει να είσαι μέσα στην Εκκλησία, θα αποστατήσουν από την πίστη προσέχονται σε πνεύματα πλάνης, γιατί τα σκάνδαλα μας βεβαιώνει ο Χριστός εξάπαντος θα έρθουνε, οι αιρέσεις εξάπαντος θα έρθουνε, γιατί τις επιτρέπει ο Θεός, για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Είμαστε λοιπόν κάτω από το βλέμμα του Θεού και μας αφήνει και περιμένει να δει πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στην Εκκλησία, σκάνδαλα και αιρέσεις.
θα αποστατήσουμε, θα πλανηθούμε, θα πιστεύσουμε στο ψέμα, θα δεχτούμε το ψέμα ή θα σταθούμε στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Τι σημαίνει στήλος και εδραίωμα της αληθείας? Στηρίζει η Εκκλησία την αλήθεια, δεν την κρίνει, δεν την κουβεντιάζει. Δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να κουβεντιάσουμε την αλήθεια. Δουλειά της Εκκλησίας είναι να αποδεχτούμε και να στηρίζουμε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Μία: ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν θέλει, αδερφοί, σοφία για να τον ερμηνεύσεις. Θέλει απλότητα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, φοβάμαι, στην επιστολή του προς Κορινθίους τη Β, στο Ι' κεφάλαιο, προς την Εκκλησία, μήπως καθώς ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, εκπέσεται από την απλότητα την εις τον Χριστόν Ιησούν. Με βάλετε δικές σας φαντασίες, δικές σας θεωρίες, δικές σας νομοθεσίες, δικά σας εντάλματα, δικές σας απόψεις και επιμένετε σε αυτά και φωνάζετε σε αυτά, ενώ όλα είναι καθαρά γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Μην εκπέσετε από την απλότητα του Ιησού Χριστού, δηλαδή δεχτείτε άλλον Ιησούν παρά εκείνον τον οποίον εσείς παραλάβατε και εμείς σας εκηρύξαμε. Υπάρχουν τέτοιες διδασκαλίες, το Jesus Only, ότι να μην αναφερθώ, πολλές διδασκαλίες που μεταμορφώνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά λαμβάνετε και άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε. Γιατί λέει η Γραφή ότι υπάρχει το πνεύμα του Θεού, αλλά υπάρχει και το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Δηλαδή στην Εκκλησία του Θεού διδασκόμεθα την γένουσα διδασκαλία, την νοοτροπία τη χριστιανική ή αλλιώς την νοοτροπία τη χριστιανική και τρίτον την πρακτική, την εκκλησιαστική ή κοινώς την εκκλησιαστική συνείδηση. Ο χριστιανός έχει πνεύμα Χριστού, έχει νοοτροπία Πνεύματος Αγίου και έχει εκκλησιαστική συνείδηση, πρακτική, δεν κάνει ό,τι θέλει. Παράδειγμα, στο τρίτο, η κοινωνία θα γίνεται με ένα δισκοπότηρο, με μία όστια. Αυτά είναι έξω από την εκκλησιαστική συνείδηση της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, έξω από την πρακτική της Εκκλησίας. Παράδειγμα της νοοτροπίας. Νοοτροπία είναι εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, ας πούμε, γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Άλλοι λένε εγώ είμαι του Χριστού και δεν λογαριάζω και κανένα σας. Ποια είναι η νοοτροπία της Εκκλησίας? Είναι λαβών δούλου μορφή, εκένωσε τον εαυτό του πως λαβών δούλου μορφή, γιατί η Εκκλησία αποτελείται από δούλους και από δούλες. Λαβών δούλου μορφή, πως γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, πως ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος και τότε εταπείνος τον εαυτό του, πως γενόμενος υπήκοος μέχρι το τέλος της ζωής του, γι' αυτό και ο Θεός τον ευλόγησε. Και βεβαίως την υγιένουσα διδασκαλία που είναι η απόλυτη αλήθεια. Έτσι λοιπόν δημιούργησε ο Θεός την Εκκλησία. Αυτοί είναι οι χριστιανοί μέσα στην αληθινή Εκκλησία και με τη χάρη του Χριστού πιστεύω την επόμενη Πέμπτη να δούμε και ποια είναι και πώς λειτουργεί η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Αμήν.